Το τραγικό περιστατικό με τον απρόσμενο θάνατο ενό οκτάχρονου παιδιού, ακόμη και αν τελικά δεν επιβεβαιώνεται ότι οφείλεται στον ανεπαρκή εμβολιασμό του απέναντι στην εξαφανισμένη από χρόνια διφθερίτιδα, συγκλώνησε το Πανελλήνιο και γίνεται αφορμή να ανοίξει και πάλι η συζήτηση για το κατά πόσο εμβολιάζονται τα παιδιά, αλλά και την επιρροή του αντιεμβολιαστικού κινήματο στη χώρα μα. Πρέπει να μπει στη συνείδηση ότι ο εμβολιασμό, η πρόληψη, σώζει ζωέ. Είναι σίγουρο αυτό και με αφορμή βέβαια το παιδάκι που πέθανε που τάξει είχε πολλαπλά προβλήματα ε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένας άνθρωπος που ένα, ένα παιδάκι που έφυγε ε, μπορεί να πέθανε από κάτι άλλο αλλά αυτό δεν σημαίνει εφόσον είχε εμβολιαστεί προφανώς ήταν πεσμένη άμυνα του οργανισμού ότι μπορεί να είχε πλημελή εμβολιασμό ότι και αυτό είναι λάθος δεν είναι μόνο το ότι δεν εμβολιάζει και όταν εμβολιάζει πλημελώ. δεν, μένει, δεν μπορεί να άρχισε να κάνει εμβόλιο μία φορά το χρόνο σε ένα, ένα βρέφο, θα πρέπει να γίνουν τα εμβόλια όπω πρέπει, γιατί όσο απομακρύνεσαι από, τη, από το πρόγραμμα εμβολιασμού, τόσο μεγαλύτερε πιθανότητε έχει να μην κάνει αντισώματα. Η ανακάλυψη των εμβολίων απομάκρυνε του κινδύνου από τι λεγόμενε παιδικέ ασθένειε, όπω η λαρά, η παροτίτιδα, ο κοκκίτη, αλλά και μια σειρά από άλλε λοιμώδει νόσου, όπω η πολιομιελίτιδα, η διφθερίτιδα, ο τύφο. Κατά κύριο λόγο, ναι εμβολιάζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αρκετά μεγάλο ποσοστό. Βεβαίω και υπάρχει αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει και τι πού αποσκοπεί. Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα κουλτούρας, πιστεύω ότι είναι κάτι πιο βαθύ, είναι σίγουρα οικονομικό, είναι σίγουρα ε, 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 κοινωνικό το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε φυσικά, αλλά τουλάχιστον στη δικιά μας την περιοχή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό ε, 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 γονέων που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Βεβαίως, θα έπρεπε η πολιτεία να έχει φροντίσει να υπάρχουν κυρώσεις. Εφόσον δεν καταλαβαίνει κάποιο με άλλο τρόπο, καταλαβαίνει μόνο με λεφτά. Ή θα υπάρχουν πρόστιμα ή να κόβονται τα επιδόματα. Άμα κόβονται τα επιδόματα για τρία χρόνια για κάθε παιδί που δεν εμβολιάζει, για ειδικά μια συγκεκριμένη ομάδα ε, ανθρώπων, θα έρχεται να εμβολιαστεί μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Τούλες, το, το, βρίσκω, μπορεί να ακούγεται αυτό λίγο έτσι χαζό, ότι α, θα του βάζει πρόστιμο και πίσω θα τα πληρώσει τα και αυτό, αλλά Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν κυρώσει. Δεν πρέπει όλα να γίνονται ελαφρά την καρδία. Η απουσία εμβολιασμού φαίνεται πω έχει κάνει ασθένειε ξεχασμένε να επανέρχονται. Με πρωτοχαρακτηριστικό παράδειγμα την περσινή και προπέρσινη επιδημία Ιλαρά. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία, η Ελλάδα ανέφερε 2.193 κρούσματα ηλαρά και 2 θανάτου το 2018, καθώ και 28 κρούσματα, αλλά ευτυχώ κανέναν θάνατο για το πρώτο μισό του 2019, από τον Ιανουάριο δηλαδή ω τον Ιούνιο. Όλες αυτές οι ασθένειε, όλοι αυτοί που προκαλούν και τα μικρόβια που προκαλούν αυτέ τι ασθένειε, είναι ένα βιολογικό όπλο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και όπως ήταν κάποτε ε, η ευλογιά, η οποία εξαλείφθηκε με τον εμβολιασμό, παραμένει όμως η ευλογιά σε κάποιο κρυμμένο, σε κάποιο σεντούκι. Ε, αλλά... Ε, αυτό είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90 με τον πόλεμο της Γυκοσλαβίας. Ήρθε πάρα πολύ πληθυσμό το, λόγω του πολέμου ανεμβολίαστος. Αυτό ήταν μια αιστεία, ε, μια, μια αιστεία να, 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 φέρουν πάλι πίσω κάποιε αρρώστιε οι οποίε με τον εμβολιασμό είχαν εξαλειφθεί. Έτσι λίγο πολύ ξεκίνησε. Σύντομα ότι Υπάρχει το αντιεμβολιαστικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν γονείς που είναι αδιάφοροι. Υπάρχουν γονεί που νομίζουν ότι ε, τα εμβόλια μπορούν να κάνουν κακό. Υπάρχουν πολλέ κατηγορίε ε, ανθρώπων που σκέφτονται αρνητικά για τον εμβολιασμό. Όμω πιστεύω ότι και το κράτο και εμεί, οι γιατροί, προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο εμβολιασμό είναι απαραίτητο. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο τουλάχιστον ο βασικό εμβολιασμό. Δηλαδή, δευτερίτητα τέτονο, κοκίτη, η λαρά ερυθρά παροτίτητα, πολιομιελίτητα. Για σκεφτείτε να επανέλθει πολιομιελίτητα, να βλέπουμε αναπηρίε γύρω μα συνέχεια, χωρί να φταίει κανένα, παρά μόνο ένα που έχει κάνει μια κακή επιλογή. Ε, συνεχίζω και επιμένω και λέω, όχι εγώ, όλοι οι γιατροί, δεν νομίζω, θα βρείτε ελάχιστου γιατρού που θα διαφωνήσουν και αυτοί ίσω έχουν μια άλλη φιλοσοφία που είναι πέρα από την ιατρική. Ε, επιβάλλεται για, κατά, κατά συνείδηση και κατά υποχρέωση του κράτους και των γιατρών να εμβολιάζονται τα παιδιά.